Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον συνάδελφό μου, κύριο Σεργέη Σόγκη. Η συνάντησή μας και οι συνομιλίες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών πολιτικών μας σχέσεων και των παραδοσιακά ιστορικών πολιτικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Κατά το σημείο αυτό να πω ότι η Ρωσία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της χώρας μας, με τον οποίο έχουμε κοινή προσέγγιση και κοινούς στόχους σε μεγάλο αριθμό, σε μεγάλη πηγιάδα περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων, όπως άλλωστε διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που προηγήθηκαν με τον κύριο Σόγκη. Πιστεύω ότι η επικοδομητική μας συνεργασία με τη Ρωσία είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε τρόπο για την περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση των αμυντικών μας σχέσεων, η οποία τελικά υπηρετεί και συνεισφέρει στη διατήρηση της ασφάλειας, στην συχνά ταρακώδη αυτή η γεωπολιτική μας περιοχή. Συμφωνήσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να ενισχύσουμε τις θεσμοθετημένες μορφές συνεργασίας ανάμεσα στα γενικά επιτελεία μας. Ένα λειτουργικό εργαλείο είναι τα ετήσια προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας, στα οποία είναι επίσης σημαντικό να δώσουμε νέα δυναμική, προωθώντας όχι κατά ανάγκη την ποσοτική, όσο την ποιοτική τους διάσταση. Επίσης, εκτός από την εντατικοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα μπορούσαν τα επιτελεία μας να δρομολογήσουν νέους και δημιουργικούς τρόπους προσέγγισης, προκειμένου να ανοιχνεύσουμε και να ανακαλύψουμε νέα επίπεδα συνεργασίας. Μάλιστα, κατά την σημερινή επίσκεψη στην Αθήνα του κ. Σοϊγκού, μας δόθηκε ευκαιρία πριν από λίγο να υπογράψουμε μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ένα πλαίσιο συμφωνία. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω για μία ακόμα φορά ότι το ελληνικό αμυντικό σύστημα, ένα εκ των πλέον αξιόπιστων και καλύτερων στην Ευρώπη, τίθεται πάντοτε στην υπηρεσία της ασφάλειας, της συνεργασίας, της ειρήνης, της καλής γειτονίας. Και αυτό είναι που φέρνει πιο κοντά και τις δύο χώρες. Άλλωστε, η ρευστή κατάσταση της ασφάλειας που παρατηρείται στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην ευρύτερη περιοχή μας, μπορεί να βελτιωθεί μόνο μέσω ενός συνδυασμού πολλαπλών στοιχείων που περιλαμβάνουν βεβαίως την πολιτική συνεργασία, τη στρατιωτική ικανότητα και τις κοινές πολιτικές κρατών και διεθνών οργανισμών. Αγαπητέ μου Υπουργέ, αγαπητέ μου φίλε, η σημερινή σας επίσκεψη προσδίδει μια νέα δυναμική στη διμερή αμυντική μας συνεργασία προς όφελος και των δύο χωρών. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι η συμβολή σας στην αντιμετώπιση των καταστατικών πυρκαγιών στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2007 και την βοήθεια της Ρωσίας προς τη χώρα μας και εσάς προσωπικά ως Υπουργού Επτάκτων Αναγκών της Φίλης Ρωσίας στην καταστροφή. Οφελούμε λοιπόν τη στιγμή για να εκφράσω για μια ακόμα φορά την ευγνωμοσύνη μας για την βοήθειά σας. Κύριε Υπουργέ, όπως είπα πριν, με την επίσκεψή σας εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σηματοδοτεί ένα καινούργιο ξεκίνημα στις σχέσεις μας. Και θα σας διαβεβαιώσω ότι τόσο στο πρόσωπο το δικό μου, όσο και στις σχέσεις ανάμεσα στα δύο επιτελεία μας, θα κυριαρχεί πάντοτε η καλή πίστη, η φιλική διάθεση και η συνειδητή άποψη για τον ρόλο που πρέπει να εκτελέσουμε μπροστά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε στην ευρύτερη περιοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τον κύριο Υπουργό και βεβαίως την αντιπροσωπεία του για τις τόσο επικοδομητικές, εγκάρδιες και φιλικές συνομιλίες που είχαμε και που, όπως είπα πριν, εγκαινιάζουν μια καινούργια εποχή στις διμερείς μας σχέσεις και στο πεδίο της άμυνας. Τον καλωσορίζω, τον ευχαριστώ και τον παρακαλώ να παρακολουθήσω.